Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα τώρα, το οποίο πραγματικά μας έχει σοκάρει πάρα πολύ. Μιλάμε για τον εντοπισμό, μετά από έρευνα της Wall Street Journal, μέσα στον αλγόριθμο του Instagram, να πιάστηκε ο αλγόριθμος να προωθεί την παιδική πορνογραφία. Κάτι το οποίο είναι σοκαριστικό, αν σκεφτεί κανείς ότι η πλατφόρμα είναι πάρα πολύ δημοφιλής στις μικρές ηλικίες. Σχεδόν όλα τα παιδιά έχουν. Νίκος Βασιλάκος είναι μαζί μας από την Ελλάδα, ειδικό σε θέματα διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων. Γεια σας, κύριε Βασιλάκο. Γεια σας και από μένα, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Και η Μαρία Αγγελή, κοινωνιολόγος στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου. Σας χαιρετώ. Να σχολιάσουμε τα ζητούμενα. Πάμε στον κύριο Βασιλάκο πρώτα να δούμε τι ακριβώς έγινε, πώς ακριβώς εντοπίστηκε αυτό το πράγμα και πώς διαπιστώθηκε. Είναι κάτι που προσπαθούμε και εμείς να το συνειδητοποιήσουμε. Λοιπόν, πλέον οι μυστικές υπηρεσίες έχουν ανέβει επίπεδο και έχουν πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Έτσι σκεφτείτε, μία βάση δεδομένων που μπορεί να βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία βάση δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία βάση δεδομένων στην Ασία, συνδέονται μεταξύ τους και μπορούν οι μυστικές υπηρεσίες με πρόσβαση και απλού χρήστη να βρουν διακίνηση που σχετίζεται με παράνομη δραστηριότητα. Δηλαδή, πρόσεξαν διακίνηση φωτογραφιών ανηλίκων, μαζική διακίνηση μέσω συστημάτων που συνδεόντουσαν με πληρωμές και τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό με το που το εντόπισαν, μπόρεσαν να βρουν την πηγή και ουσιαστικά να προβούν σε ηλεκτρονικές συλλήψεις, αν μπορώ να το πω έτσι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα ανήλικα και την παρουσία ανηλίκων στο ίντερνετ. Αυτό λοιπόν που οδηγεί, πρώτον, οδηγεί στο Meta που είναι η μαμά εταιρεία, η ομπρέλα εταιρεία όπως λέμε, και έχει το Instagram και το Facebook, στα κανάλια του οποίου βρέθηκε η διακίνηση πορνογραφικού υλικού με ανηλίκους, να βελτιώσει τις συνθήκες λειτουργίας και τον αλγόριθμο ασφαλείας. Γιατί μπορεί να λέμε ότι μιλάμε για μεγάλες εταιρείες, μπορεί αυτές οι εταιρείες να είναι σε όλο τον κόσμο, όμως να ξέρετε ότι πάντα υπάρχει τρόπος να γίνει παραβίαση. Έτσι, με τη συμβολή του FBI, διαπιστώθηκε η παραβίαση, έγιναν οι συστάσεις, και απάντησε με δελτίο τύπου χτες η εταιρεία ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσει τις εικόνες ανηλίκων και τους ανήλικους που είναι στο δίκτυό. Να ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει ενώ υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ζωφερός οικονομικός πόλεμος μεταξύ TikTok και Instagram. Γιατί το Facebook έχει πάρει την κατιούσα, είναι δηλαδή, αν μιλήσουμε με δημοσιογραφικούς όρους, σύμφωνα με, με την επικοινωνία του Marshall McLuhan, είναι ψυχρό μέσο. Έχει πάρει την κατιούσα και ανεβαίνει το TikTok πάρα πολύ, το YouTube με τα shorts πάρα πολύ, που έχουν πιο προηγμένη ασφάλεια, και αυτό το διαπιστώνουμε από πού λέω αυτό και κλείνω, για να μιλήσει και η συνάδελφος, μην σας τρώω το χρόνο. Το διαπιστώνουμε από το ότι κάνουν ban λογαριασμούς ανηλίκων, δηλαδή απαγορεύουν λογαριασμούς ανηλίκων με το που εμφανίζεται κομμάτι από το πόδι, κομμάτι από το χέρι, κομμάτι από τη κοιλιά. Κατεβάζουν το λογαριασμό. Πάμε να πάρουμε και το σχόλιο της Μαρίας Αγγελή για όλο αυτό που έχει γίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι το σοκ και στην κοινωνία την Κυπριακή αλλά και παγκοσμίως είναι τεράστιο. Όλα τα παιδιά έχουν Instagram, έτσι? Ναι, νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το σοκ. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η τεχνολογία, έτσι όπως τη γνωρίζουμε πια, είναι αχαρτογράφητα τα νερά της, οπότε και οι κινδύνοι είναι αχαρτογράφητοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με τέτοιου είδους περιστατικά, δηλαδή περιστατικά στα οποία διέφυγε ο έλεγχος αυτών των πλατφόρμων και τελικά διαχύθηκε η, θα το πω, παιδοεγκληματικό υλικό και όχι πορνογραφικό υλικό. Νομίζω ότι ο όρος αυτός είναι πιο δόκιμος. Κάτι άλλο που δεν έχουμε χαρτογραφήσει και είναι μια καλή αφορμή να το συζητήσουμε σήμερα είναι τη συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων στο διαδίκτυο. Θα σας πω ενδεικτικά ότι εμείς συμμετείχαμε σε μια πανευρωπαϊκή έρευνα η οποία έδειξε ότι 59% των παιδιών μεταξύ 14 και 17 ετών στην Κύπρο
εκτίθενται συστηματικά σε πορνογραφικό υλικό. Αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη ως προς τη συμπεριφορά των παιδιών στο διαδίκτυο. Έχουμε επίσης ενδείξεις ότι είναι επιρρεπή στο λεγόμενο grooming, που σημαίνει αποπλάνηση μέσω αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε εκείνα τα μέτρα που θα μειώσουν το ρίσκο. Και το ρίσκο, θα σας μιλήσω από κοινωνιολογικής απόψεως τώρα, μειώνεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από την περιεκτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν θα ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό. Ξέρουμε ότι στις χώρες που έχει υλοποιηθεί επαρκώς αυτή η πολιτική, έχει μειώσει τον κίνδυνο της έκθεσης των παιδιών σε τέτοιου είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση. Οπότε είναι μια διαδικασία, ένας πόλεμος που πρέπει να κινηθεί σε δύο ακριβώς παράλληλα στάδια. Το ένα είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά με τις νέες τεχνολογίες. Διότι, κύριε Βασιλάκο, το ποτάμι πίσω δεν γυρίζει. Οι νέες τεχνολογίες συνεχώς θα αναπτύσσονται και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη θα δουν τα μάτια μας απίστευτα πράγματα. Έτσι. Και από την άλλη όμως, η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να λειτουργήσει και ως αστυνομικός από την άλλη πλευρά. Όχι μόνο να μας τρομάζει, να μας προστατεύσει κιόλας. Όταν είχα έρθει στην Κύπρο για ομιλία και είχα την τιμή και με είχε καλέσει ο Νίκος ο Νικολάου από τη ΣΥΤΑ και κάναμε επιμόρφωση των παιδιών στην Πάφο και στην Λεμεσό, θα σας πω ότι αυτό που είδα, που είναι προνόμιο των παιδιών, των εφήβων, των μαθητών της Κύπρου, είναι ότι η προσέγγιση που έχετε στην τεχνολογία είναι η αγγλοσαξονική, η εργαλειακή. Έρχεται το παιδί λοιπόν από την Κύπρο και έρχεται πολύ σωστά με εκπαίδευση να ξέρει ότι το κινητό είναι το φωτόσπαθό του, είναι το εργαλείο του. Πάνω σε αυτό οικοδομούμε, ενημερώνουμε το σύγχρονο παιδί και φροντίζουμε να του εξηγήσουμε τι σημαίνει, για να συμπληρώσω αυτό που είπε η συνάδελφος, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ώστε το παιδί να αντιληφθεί ότι το σώμα του είναι του και το πρώτο μέτρο που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις το σώμα σου μακριά από αυτόν που δεν επιθυμείς να βρίσκεται. Δεν φοβόμαστε να λέμε όχι, δεν φοβόμαστε να διδάσκουμε τα παιδιά, δεν φοβόμαστε εμείς οι ενήλικες να κάνουμε TikTok λογαριασμό, να τολμούμε να μπούμε στα νέα δίκτυα, γιατί μόνο αν ακολουθείς το παιδί σου θα το σώσεις. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τώρα υπάρχει περίπτωση να δούμε αστυνομικούς, και το βάζω εντός εισαγωγικών, τεχνητής νοημοσύνης να σκανάρουν το ίντερνετ και να βρίσκουν τους κακούς, πάλι το βάζω εντός εισαγωγικών, για να τους εντοπίσουμε και να αποδίδεται δικαιοσύνη. Σας το επιβεβαιώνω. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για εκδημοκρατισμό της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μην συλληφθεί κάποιος κατά λάθος, να μην βρεθεί στη φυλακή κάποιος κατά λάθος και να πάρει δάνειο από την τράπεζα κάποιος ο οποίος δεν πληρεί τους όρους. Ή να μπορεί να παραγγείλει πίτσα με λιπαρά, να το πω απλά, κάποιος ο οποίος δεν έχει υψηλή χοληστερίνη, αλλά το σύστημα τον έχει καταγράψει έτσι. Μάλιστα. Έχει και αυτό τους κινδύνους του. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Κυρία Αγγελή, το δικό σας σχόλιο. Αυτό που θέλω να τονίσω συμπληρωματικά με αυτό που είπε ο κύριος Βασιλάκος είναι ότι η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ευθύνη ολωνών. Επειδή ακριβώς έχουμε την πραγματικότητα μπροστά μας ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους αλγόριθμους και την τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε όμως να ελέγξουμε τη συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην περιμένουμε μόνο από τις πλατφόρμες να ρυθμίζονται, αλλά να ρυθμίζουμε και τη δική μας τη συμπεριφορά και σίγουρα την εκπαίδευση των παιδιών στη χρήση της τεχνολογίας. Αν κάτι έχουμε να προσφέρουμε από την εμπειρία μας στο Ινστιτούτο, στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πρόληψη της έμφυλης βίας εδώ και 23 χρόνια που υπάρχει ο οργανισμός, είναι ότι θα πρέπει να προσέξουμε τις εκπαιδευτικές μας προσεγγίσεις να μην είναι διδακτικές με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά να είναι συμπεριληπτικές και να έχουν τα παιδιά στο επίκεντρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ξέρουν περισσότερα από εμάς σε σχέση με το διαδίκτυο. Οπότε θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθούμε ότι γνωρίζουμε και να τα έχουμε ενεργά στη μάθηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνοντας, κύριε Βασιλάκο, μπορεί να φτιαχτεί και ένας αστυνομικός να πιάνει τους φοροφυγάδες στο τέλος της ημέρας? Αλλά μου έδωσε μια πάσα εκπληκτική, κυρία Αγγελή, και θέλω να μείνω σε αυτό. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Άλλο το βιολογικό φύλο, άλλο το κοινωνικό φύλο, άλλο το ψηφιακό φύλο και άλλο το υβριδικό φύλο του άλλο είμαι στο σώμα μου και άλλο είμαι στο πνεύμα μου. Πολύ βασικό αυτό. Θα τα μάθουμε σιγά σιγά.
θα έχουμε και ψηφιακούς αστυνομικούς, τους έχουμε ήδη, όπως έχουμε και ψηφιακούς ελέγχους όσον αφορά στα οικονομικά, να ξέρετε, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μάλιστα. Με τον ίδιο τρόπο που ο αλγόριθμος τσεκάρει και ο αστυνομικός έχει βοήθεια. Έχουμε ψηφιακές AI περιπολίες ήδη. Σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.